Λοιπόν, ακούσαμε τον Γιάννη Μπαλτιμά. Οπότε πάμε τώρα, γιατί πρέπει να ολοκληρώθηκε η προπόνηση στο δημοτικό στάδιο. Και θα έχουμε τώρα Δημήτρη Κοντογιάννη, όπως μας είπε, με Χρήστο Παρασκευόπουλο, Παναγιώτη Λινάρδο, να δούμε ποιος άλλος θα είναι ακόμα κοντά τους. Και θα πω κάτι. Μία πόλη, μία ομάδα. Γιάννης Μπαλτιμάς, ένας από τους αρχηγούς. Ευχαριστεί τον κόσμο του Παναγιαλίου, τον απλό φίλαθλο ή μη, ο οποίος σε αυτό το κάλεσμα, σε αυτή την κίνηση που κάνουν οι ποδοσφαιριστές, ανταποκρίθηκε με το παραπάνω όσον αφορά με αγοράζοντας αυτή την πρόσκληση το 10 ευρώ που συνοδεύεται από ένα ποτό. Και πολλά συγχαρητήρια και στον ιδιοκτήτη του καταστήματος, τον κύριο Αντρέα Ψυχογιό, που παρεχώρησε δωρεάν. Έτσι, μόνο κάποια λειτουργικά έξοδα, είπε, θα πληρωθούν από αυτή την εκδήλωση που ήδη τα έχουν καλύψει χορηγοί, που παραχώρησε ώστε να βοηθήσει και αυτός με τη δική του πλευρά την ομάδα. Πάμε, Δημήτρη Κοντογιάννη. Δημήτρη! Έλα, Γιώργο. Πάμε. Τι έχεις δίπλα σου καταρχάς? Καλημέρα και πάλι από, ναι, το δημοτικό στάδιο της πόλης μας. Δίπλα μου έχω το Σπύρο Σπίνουλα. Ναι. Σταρτσίλα. Ωραίος. Τον κότσο Χρήστο τον Παρασκευόπουλο και τον Παναγιώτη Λινάρδο. Ωραίος. Να μας πούνε, γιατί ό,τι και να λέμε εμείς από ρεπορτάζ, οι καλύτεροι που θα μπορούν να πούνε και θα στέκουν αυτά που θα λένε είναι οι πρωταγωνιστές αυτοί μέσα στις τέσσερις γραμμές αγωνιστικών. Ωραίος. Αφήνω το ρεπορτάζ να το κάνεις εσύ. Εγώ ένα μόνο θα ρωτήσω όλα τα παιδιά, από τον προπονητή μέχρι τους τελευταίους, μέχρι και τους υπόλοιπους ποδοσφαιριστές. Τι περιμένουμε αύριο από αυτούς στον αγώνα με την Παναχαϊκή? Λοιπόν, καταρχήν να πούμε ότι θα ξεκινήσουμε με το Σπύρο Σπύρουλα. Ωραίος, έναν. Έτσι. Πάμε. Και αυτή την ερώτηση που λες θα την κάνω και εγώ. Ωραίος. Σπύρο, καταρχήν καλημέρα. Εγώ θα πω, θα ξεκινήσω, το είπα και πριν σε ρεπορτάζ, ότι η ομάδα που πνέει υγεία, την βλέπω από κοντά, δεν δείχνει σε τίποτα τα προβλήματα που έχει, τα διοικητικά, τα οικονομικά, τίποτα απολύτως. Είστε μια οικογένεια, μια γροθιά, και αυτό τελικά είναι ένας λόγος μάλλον ο οποίος μέσα στο χορτάρι κάθε Κυριακή βγαίνει. Αύριο ένα τοπικό ντέρμπι με την Παναχαϊκή, ένα ντέρμπι με τις ιδιαιτερότητες. Παναγιάλης των 37 βαθμών, η Παναχαϊκή των 18. Τι μπορεί να περιμένει ο φίλαθλος κόσμος του Αιγαίου, ο οποίος λογικά θα δώσει και δυναμικό παρόν αύριο? Καταρχάς, ανεξαρτήτως το ντέρμπι, είναι ένα δύσκολο παιχνίδι. Ξέρουμε ότι υπάρχει μια κόντρα, μια έστρα. Εμείς θα κάνουμε ό,τι μπορούμε από τη μεριά μας, ώστε να ευχαριστήσουμε τον κόσμο που θα έρθει στο γήπεδο να μας δει. Και πιστεύω ότι στο τέλος θα είμαστε εμείς αυτοί που θα πανηγυρίσουμε. Σπύρο, μας ακούει από το στούντιο Σπύρος? Ναι, ναι, σε ακούει, σε ακούει, Σπύρο. Σπύρο, καλημέρα. Καλημέρα. Σκόραρες στο 81-82 στην Πάτρα. Σκοπεύεις να κάνεις αύριο και το ίδιο πάλι στο δημοτικό στάδιο? Αυτό δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Μακάρι να γίνει. Αλλά εντάξει, ποδόσφαιρο είναι. Όλα τα παιδιά παίζουμε για να, σε κάθε αγωνιστική για να σκοράρουμε. Μάλιστα. Τώρα για μένα δεν παίζει ρόλο ποιος θα το βάλει, αρκεί η ομάδα να κερδίσει. Σωστά. Πάμε, Δημήτρη, συνεχίζουμε μαζί μας, ένα, ναι. Ναι, ναι, ναι. Εγώ θα ρωτήσω ένα τελευταίο το Σπύρο για να πάω και στον Παναγιώτη Λινάρδο μετά. Σπύρο, νίκη αύριο. Ουσιαστικά με χάσει νομίζω και ο Πανελευσυνιακός. Γιώργο, αν διόρθωσα, αν κάνω λάθος, και μαθηματικά η σωτηρία είναι γεγονός. Μαθηματικά ναι, ένας βαθμός, αλλά είναι 6 μάτς. Δηλαδή, αν αύριο και δεις ο Παναγιάλης η Παναχαϊκή, πάμε 40 βαθμούς ο Παναγιάλης, μένει στους 18 η Παναχαϊκή. Οπότε με την τρίτη της βαθμολογίας τότε στον υποβασμό Παναχαϊκή ξεμπέρδεψες, γιατί είναι σχεδίσει και στα δύο παιχνίδια. Ωραία. Εάν χάσει η Ελευσίνα από τη Ζάκη, το μένει στους 24, είναι 16 βαθμοί διαφορά. Αλλά όχι, δεν είναι μαθηματικά, γιατί θα πάρει και τους 3 βαθμούς από το μάτς. Αναμένεται με τον Απόλλωνα η Ελευσίνα. Ναι. Οπότε λάθος δικό μου, θα πρέπει να περιμένουμε 1-2 μάτς ακόμα για να. Πάντως ουσιαστικά η παραμονή Σπύρο έχει έρθει. Έτσι. Με διπλά, καταπληκτικά διπλά που συνοδευτήκανε με πολύ καλές εμφανίσεις και χωρίς να υστερεί ουσιαστικά ούτε ένα παίξιμο Παναγιαλίου. Εγώ θέλω να μου πεις, να τελειώσουμε με σένα και για αύριο, για το πάρτι το οποίο γίνεται. Το οποίο ουσιαστικά μπορεί να, μετά από νίκη και όλα από την Παναχαϊκή, θα έχει ουσιαστικά στη φιέστα, θα έλεγα. Έτσι, για τη φετινή πορεία της ομάδας. Όσον αφορά τη βαθμολογία, εμείς δεν κοιτάμε τη βαθμολογία. Εμείς κοιτάμε κάθε παιχνίδι μαζί με τον προπονητή μας. Κοιτάμε κάθε παιχνίδι να μπαίνουμε μέσα, να κερδίζουμε και στο τέλος θα δούμε πόσους βαθμούς έχουμε μαζέψει. Πιστεύω ότι είμαστε καλά στη βαθμολογία. Δεν έχουμε ανησυχία θέμα να πέσουμε. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά για το πάρτι, πρώτα κοιτάμε το παιχνίδι, γιατί για μας, σας το είπα, είναι πολύ δύσκολο.
και μετά κοιτάμε αυτό το πάρτι που κάνουμε. Τώρα καλό είναι για μας αύριο να μας βοηθήσει, να έρθει το γήπεδο να μας βοηθήσει και αν έρθει και το αποτέλεσμα που θέλουμε, που δεν είναι άλλο από τη νίκη, καλό θα είναι να πρέπει και στο πάρτι αυτό να μας βοηθήσουν όσο μπορούν. Μάλιστα, Σπύρο, θέλω να κάνω μια ερώτηση. Είσαι δεύτερο χρόνο στην ομάδα. Εάν αυτή η ομάδα φέτος δεν αντιμετώπιζε τα προβλήματα αυτά που αντιμετωπίζεται πριν από τις γιορτές και έπειτα, με το χέρι στην καρδιά, θα μπορούσε να έχει στοχεύσει ακόμα ψηλότερο όσον αφορά τη βαθμολογική της θέση και τους στόχους της? Αυτό δεν μπορώ να το πω, γιατί από όσο ξέρω εδώ πέρα, πάντα η ομάδα πέσει καλά μετά τα Χριστούγεννα. Ναι. Δεν μπορούμε να ξέρουμε αν η ομάδα θα πήγαινε καλά ή δεν θα πήγαινε. Γιατί, να το πω και πιο απλά, η ομάδα ήταν πληρωμένη και δεν πήγαινε καλά. Η ομάδα τώρα αναπλήρωτη και κάνει διπλά όλα τα πάντα. Οπότε λοιπόν, εντάξει, να μην σας πληρώνουμε τότε, έτσι. Δεν ξέρει κανένας τι θα γινότανε. Εμείς, εντάξει, έτυχε να υπάρχει αυτή η κατάσταση που υπάρχει. Έτυχε να αλλάξουμε προπονητή, να έρθει ο κύριος Χρήστος Παρασκευόπουλος και μας έδειξε κάποια πράγματα στην προπόνηση, τα βγάλαμε μέσα στο γήπεδο και έχουμε φτάσει εκεί που έχουμε φτάσει. Μάλιστα. Ωραία. Πάμε Δημήτρη, πάμε και στα επόμενα παιδιά. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τον Σπύρο, να τον αποδεσμεύσουμε και να πάμε στον Παναγιώτη Λινάρδο. Ωραίος. Παναγιώτη, καλημέρα. Καλημέρα και εγώ. Στον κύριο Γιώργο Πάστας. Δύο λόγια για το αυριανό παιχνίδι θέλω για από σένα καταρχήν. Νομίζω δεν χρειάζονται πολλά λόγια για να μάτσεις Παναγιάλης Παναχαϊκή. Και τα παιδιά εμείς που ήρθαμε τη φετινή χρονιά, μας δώσε να καταλάβουμε και ο κόσμος και οι πιο παλιοί τι σημαίνει αυτό το μάτς. Πάμε για να κερδίσουμε. Κάποιοι θεωρούν ότι είναι εύκολο βλέποντας τη βαθμολογία. Παρ' όλα αυτά όμως ξέρουμε πόσο δύσκολο παιχνίδι θα είναι. Πάμε μόνο για την νίκη και μόνο για τον Μάτς. Παναγιώτη, εγώ δεν θα πάω στο μάτς γιατί είπε κάτι ο Σπύρος, μην πάμε στα ίδια πράγματα. Εγώ θα ρωτήσω κάτι προσωπικά τον Παναγιώτη τον Λινάρδο. Παρόλο που είσαι από το Μεσολόγγι, ουσιαστικά την ποδοσφαιρική σου καριέρα την έκτισε στην Κύπρο. Μπορείς να μας πεις πώς έγινε αυτό το ξεκίνημα το ποδοσφαιρικό και σε μάθαμε από το πρωτάθλημα το Κυπριακό? Ακριβώς, ναι, έχετε δίκιο. Στα 17 μου είχα φύγει για Κύπρο. Το συνδύασα και λόγω σπουδών και το ποδόσφαιρο μαζί. Αυτό ήταν ο λόγος που κατέβηγα στο νησί. Μάλιστα. Πέρασα 6 χρόνια κάτω. Αγωνίστηκα επαγγελματικά από τα 18 μέχρι τα 22-23 έως όταν γυρίσω. Και τώρα βρίσκομαι στο Παναγιάλιο. Μάλιστα. Είπες για το παιχνίδι το αυριανό με την Παναχαϊκή, το οποίο είχε πολλές ιδιαιτερότητες. Γενικότερα από την μέχρι τώρα εικόνα που έχεις δει εσύ στη Β' Εθνική Κατηγορία και συγκρίνοντας το με το πρωτάθλημα που έπαιζε στην Κύπρο, θεωρείς ότι είμαστε σε καλύτερο επίπεδο όσον αφορά δηλαδή το πρωτάθλημα το Κυπριακό, ή είμαστε χαμηλότερα με όλα αυτά και τα προβλήματα που περνάνε οι ομάδες εδώ στην Ελλάδα? Κοιτάξτε, λόγω της κατάστασης της οικονομικής και στην Κύπρο και στην Ελλάδα, όπως γνωρίζουμε, τα συμβόλαια έχουν μειωθεί, τα μπάτζετ έχουν πέσει. Γενικά οι ομάδες αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα. Θεωρώ το επίπεδο της Β' Εθνικής Ελλάδος ότι είναι σαφέστατα καλύτερο. Υπάρχουν πιο ποιοτικοί ποδοσφαιριστές και δίνει πολύ δυναμική στις ομάδες ο κόσμος τους. Στην Κύπρο, λόγω του ότι ο πληθυσμός είναι μικρός, δεν υπάρχει αρκετός κόσμος στα γήπεδα και ταυτόχρονα πέφτει και το επίπεδο. Πολύ σκοτεινό. Μία ερώτηση από φίλαθλο. Αν όλα πάνε καλά στην ομάδα, αγωνιστικά και διοικητικά, επειδή μας έχει πραγματικά εντυπωσιάσει με τον τρόπο του παιχνιδιού του, ειδικότερα μετά τις γιορτές, έχουμε δει ένα τελείως διαφορετικό Παναγιώτη από αυτόν που ίσως δεν μπόρεσε για άλλους λόγους να μας το δείξει στο γήπεδο στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος. Αν όλα πάνε καλά, μου λέει φίλαθρος εδώ του Παναγελίου, θα ήθελε ο Παναγιώτης να είναι και την επόμενη χρονιά στο Μελανόλευκο στρατόπεδο, εδώ στο Αίγιο. Κοιτάξτε, είναι νωρίς, έτσι. Ναι, καταρχάς να ξεκινήσω με αυτό που είπατε. Τώρα, οι λόγοι που δεν αγωνιζόταν ο Λινάρδο και ο Πριν, δεν υπάρχει ούτε λόγο να τους αναλύσουμε. Είναι, σωστά, θέμα, καθαρά σωστά, ναι. Είναι θέμα καθαρά προπονητή και εννοείται πως το σέβομαι αυτό. Τώρα, όσον αφορά την καινούργια χρονιά, πιστεύω ότι κανένα παιδί ακόμα δεν σκέφτεται τι θα κάνει στο μέλλον. Σίγουρα, κάθε ποδοσφαιριστής θέλει να βρίσκεται σε μια ομάδα με τέτοιο κόσμο, σε μια ομάδα που όλη η πόλη είναι δίπλα της. Θεωρώ
τα πράγματα ελπίζω μάλλον να γίνουν καλύτερα και με αυτόν τον τρόπο και άλλοι παίκτες θα θέλουν να αγωνιστούν σε αυτή την ομάδα. Δεν μπορώ να σας απαντήσω σε αυτή την ερώτηση αυτή τη στιγμή. Όχι εμένα, είναι ερώτηση, είναι, ξέρεις, ούτε ερώτηση, είναι επιθυμία φιλάθλου ουσιαστικά, δηλαδή κάποιος από τους φιλάθλους του Παναγιαλίου. Αυτό, ούτε ερώτηση είναι. Νομίζω η Γιώργο είναι επιθυμία πολλών φιλάθλων. Σωστά, σωστά. Και είναι και επιθυμία πολλών παιχτών να έρθουν σε αυτή την ομάδα, θεωρώ. Δεν μπορώ να απαντήσω αυτή τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Πρέπει πρώτα να τελειώσει το πρωτάθλημα, να πάνε όλα καλά και έπειτα ο κάθε παίκτης θα συζητήσει για το συμβόλαιό του και πού θα βρίσκεται το χρόνο. Εγώ σε αποτελείω, δεν ξέρω ο Παναγιώτης αν θέλει κάτι, ο Δημήτρης θέλει κάτι άλλο. Ναι, Παναγιώτη. Εγώ το μόνο θα ήθελα να μας πει ο Παναγιώτης δύο λόγια για τον κόσμο, για να έρθει αύριο ο κόσμος να κάνει ο ίδιος την πρόσκληση και για τον αγώνα και για το βράδυ. Γιατί είναι διαφορετικά ο κόσμος να ακούει την πρόσκληση από τους πραγματικούς πρωταγωνιστές και άλλο από εμάς ή από το κάθε μέσο, έτσι. Κοιτάξτε, το να έρθει στο πάρτι σίγουρα θα μας στηρίξει και οικονομικά αλλά και ψυχολογικά. Παρ' όλα αυτά όμως εμείς πρώτα απ' όλα και κατά κύριο λόγο θέλουμε τον κόσμο στο γήπεδο. Θέλουμε να γεμίσει αύριο το γήπεδο. Όλος ο κόσμος του Αιγαίου θεωρώ ότι βλέπει αυτό το μάτς κάθε χρόνο ως τελικό, δηλαδή ουσιαστικά είναι δύο τελικοί με την Παναχαϊκή. Θέλει πάρα πολύ να κερδίσουμε και τον προσκαλούμε να έρθει στο γήπεδο και να δει την νίκη μας, γιατί πιστεύω ότι θα κερδίσουμε άλλο. Μάλιστα. Ωραία, ευχαριστούμε και τον Παναγιώτη Λινάρδο, να τον αποδεσμεύσουμε. Για να πάμε και στον Αιγαιώτη τώρα, τον Λεωνίδα Σκαρτσίλα. Ο Λεωνίδας, ο οποίος τελικά θα πρέπει πριν από κάθε παιχνίδι να τραυματίζεται, να βρίσκει να με ένα μηχανάκι εκεί να χτυπάει για λίγο και να μπαίνει μέσα και να κάνει δύο τρέματα σε κάθε μάτς. Μπορεί να το γούρι του. Ναι. Καλημέρα Γιώργο, μιλήσω για πράγματα στον αέρα γιατί θα κρύβομαι με το μηχανάκι να κυκλοφορήσω. Το έκλεψα από τον καλό φίλο και συνάδελφο τον Δημήτρη Τζακίρη που το είπε στη διάρκεια της μετάδοσης που λέει ότι του έκανε καλό λίγο το τροχείο του Λεωνίδα. Ο οποίος θα ξέρεις έτσι, θα κοιτάξω και αυτό από τη δική μας πλευρά να κάνουμε μια εκδήλωση για αυτό το δημοσιογράφο, το λέω μόνο, γιατί με τον Παναγιάλη όχι μόνο νίκες. Λέω, ποιος μεταδίδει σήμερα, παιδιά, στον ΟΤΕ TV, Δημήτρη Τσακίρης. Δεν χάνει, λέω, αυτή η ομάδα σήμερα. Είναι η ντογούλη σας, όσον αφορά τις μεταδόσεις. Να τον φέρουμε δημοσιογράφο εδώ στο Αίγιο, να τον έχουμε πάντα. Για πάμε αύριο λίγο, αντιμετωπίσουμε, έχουμε Παναχαϊκή Παναγιάλιος, βαθμολογικό ενδιαφέρον. Δεν υπάρχει ανάμεσα κόντρα στις δύο ομάδες αγωνιστικό. 19 βαθμούς διαφορά. Παναγιώτης στην Παναχαϊκή κάνει το δικό της αγώνα για την παραμονή. Εμείς έχουμε ουσιαστικά εξασφαλίσει και την επόμενη χρονιά. Είναι όμως ένα ντέρμπι με ιδιαιτερότητες, όπως είναι κάθε χρόνο. Από τη δική σας πλευρά, πόσο έτοιμοι είσαστε και τι να περιμένει ο κόσμος σε αυτή την αυριανή αναμέτρηση με την Παναχαϊκή? Κοίταξε Γιώργο, αυτό το παιχνίδι με την Παναχαϊκή έχει πάντα δύο ιδιαιτερότητες. Η μία είναι πάντα η βαθμολογική που την έχουν όλα τα παιχνίδια, γιατί γι' αυτό αγωνιζόμαστε για τους τρεις βαθμούς, γιατί εμείς με νίκη και μαθηματικά νομίζω ότι πλέον εξασφαλίζουμε την παραμονή μας, που είναι το πιο σημαντικό για την ομάδα αυτή τη στιγμή. Και δεύτερον είναι το τοπικό χαρακτήρας που υπάρχει, γιατί είναι ένα ντέρμπι. Ξέρουμε ότι όταν γίνεται η κλήρωση στην αρχή της χρονιάς, το πρώτο που κοιτάμε και ακούμε είναι η πρώτη αγωνιστική και πότε παίζουμε με την Παναχαϊκή. Είναι ένα μάτς που και στα αποδυτήρια όλη τη χρονιά το αναφέρουμε, μιλάμε, οι ξένοι μπαίνουν στο κλίμα, βλέπουν τι γίνεται. Τα παιδιά που πηγαίνουν στα μαγαζιά έξω να φάνε, να πίνουν έναν καφέ, το αντιμετωπίζουν γιατί τους ρωτάνε πότε παίζουμε με την Παναχαϊκή και αυτά. Κατά ψέματα, και εγώ πριν πολλά χρόνια δεν ήρθα εδώ, με πιάνανε και λέγανε δεν μας νοιάζει άμα και πέσουμε, κάνουμε την Παναχαϊκή, μπορεί να την κερδίσουμε μέσα έξω. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, λέω. Ναι, εντάξει, δηλαδή έχει δύο ιδιαιτερότητες. Αλλά δεν πρέπει αυτό να μας συνεπάρει. Σημασία έχει ότι δουλέψαμε καλά όλη τη βδομάδα, προσπαθήσαμε και πιστεύω ότι όλα αύριο τα παιδιά θα δώσουν τον καλύτερό τους για αυτό το παιχνίδι. Θέλω να κάνω εγώ μια ερώτηση. Εσείς από τους παλιούς στην ομάδα. Και Αιγαίος, έτσι, εντάξει. Πολλά παιδιά είναι εδώ στον Παναγιάλιο χρόνια. Ξέρουν τι σημαίνει. Και μπορώ να πω ότι και στα δύσκολα βάλανε πλάτη. Παρ' όλα αυτά έχουμε δει και από παιδιά που ήρθαν φέτος στην ομάδα να γίνονται ένα με αυτήν και ουσιαστικά να βάζουν και αυτή πλάτη στα δύσκολα. Και να έχετε γίνει μια οικογένεια. Εγώ το τόνισα και στην αρχή στο ρεπορτάζ που έκανα, αλλά και τώρα πριν αρχίσω να μιλήσω με εσάς, είδα οικογενειακό κλίμα. Δηλαδή, αν κάποιος δει την προπόνηση του Παναγιαλίου, δεν καταλαβαίνει αν υπάρχουν προβλήματα διοικητικά ή οικονομικά.
αυτό πώς γίνεται σε μια ομάδα που είναι στις δύσκολες εποχές που ζούμε. Κοιτάξτε τώρα, όσο για τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η ομάδα, αυτό είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο που υπάρχει σε όλες τις επιχειρήσεις, σε όλες τις δουλειές ανά την Ελλάδα. Εντάξει, και εμείς περνάμε το δικό μας κομμάτι δυσκολίας. Ξέρουμε ότι με το να πάμε σε κόντρα, να πάμε σε αυτά, δεν κερδίζουμε κάτι, γιατί απέναντί μας δεν έχουμε ούτε παράγοντες οι οποίοι δεν νοιάζονται για την ομάδα, ούτε προπονητές οι οποίοι δεν νοιάζονται για την ομάδα. Ο κόσμος όπου μας βλέπει έξω μας βοηθάει, μας στηρίζει με τη δική του έννοια, αυτό μπορεί να οριστεί. Έρχεται στο γήπεδο αυτοί που έρχονται και τώρα πιστεύω θα ξαναρθούν, θα μας βοηθήσουν. Εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Πάνω απ' όλα ηθικά για αυτή την ομάδα και ηθικά για τους εαυτούς μας. Κάνουμε ένα κοινό αγώνα με τα παιδιά. Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά που δεν είναι από εδώ και παρά τις δυσκολίες βάζουν την ιδέα του Πανγελίου πάνω απ' όλα και είναι εδώ. Και πιστεύω ότι στο τέλος θα έρθει η γαλήνια θάλασσα που θέλουμε και όλα θα είναι καλά. Θα έρθει η λύση. Αρκεί να περάσουμε αυτό το δύσκολο κομμάτι της παραμονής και πιστεύω μετά όλα θα φτιάξουμε. Λεωνίδα, αύριο στην εκδήλωση που ήταν μια δικιά σας πλέον κίνηση να κάνετε εσείς οι ποδοσφαιριστές για να ενισχύσετε περισσότερο λίγο το δικό σας το θέμα που είσαστε απειλείτε τόσο καιρό και να βοηθήσετε και την ομάδα, γιατί από ό,τι έχω ενημερωθεί είναι ότι αυτά τα χρήματα θα κοιτάξετε να τα περάσετε σε ένα μέρος της μισθοδοσίας στην ΠΑΕ ώστε να μην υπάρχουν και προβλήματα της ομάδος με τους παίκτες ή γενικότερα και με την αδειοδότηση η οποία θα πρέπει να κατατεθεί για την επόμενη χρονιά. Έτσι δεν είναι, νομίζω, αυτή η κίνηση που κάνετε? Αυτή η ιδέα που εμπνεύστηκε και σκαρφίστηκε από το Γιάννη τον Παλτιμά και μένα έχει ως αντίκτυπο και την οικονομική ενίσχυση των παιχτών για να κάνουμε και γιορτές με κάποια λεφτά, γιατί ξέρεις τις σχολές. Ναι, και δεύτερον, είπαμε στα παιδιά μέσα από την ιδέα ότι αυτά τα λεφτά που θα πάρουμε θα μας τα δώσει ο κόσμος. Ο κόσμος μας τα δίνει επειδή παίζουμε στον Παναγιάλιο. Δηλαδή τα δίνει για μας και για τον Παναγιάλιο. Άρα εμείς πρέπει αυτά τα λεφτά αργότερα να μην τα διδικήσει ο καθένας όταν θα φύγει από εδώ να πει ότι δεν τα πήρε, γιατί ο κόσμος μας τα έδωσε από το εισιτήριμά του. Και με αυτή τη λογική εμείς το ποσό που θα μαζευτεί, που πιστεύω θα είναι και μεγάλο, να το περάσουμε ως ένα την μισθοδοσία της ομάδας για να μην μπορούμε τα παιδιά αργότερα να πούμε ότι ο κόσμος του Παναγιαλίου δεν μας τα έδωσε. Εμείς δεν παίζουμε κανέναν άλλο ρόλο. Ούτε είμαστε απέναντι σε τίποτα και σε κανέναν. Σωστά. Εμείς οι παίκτες είμαστε αυτοί που αγωνιζόμαστε και βάζουμε τα πόδια μας στη φωτιά και αυτοί που αυτή τη στιγμή βάζουμε και το μαγιάλο πάνω τον εαυτό μας. Όλο αυτό θέλω να το δει ο κόσμος και να είναι αρρωγός αυτό που κάνουμε. Όπως οι παλέμαχοι που δίνουν και αυτή τη δικιά τους μάχη ως ανενεργοί ποδοσφαιριστές πλέον του Μαγιαλίου και μας βοηθάνε. Όπως οι προπονητές, το team που και στα δύσκολα και στα εύκολα μας στηρίζουν και κάνουν και αυτοί τον αγώνα τον κοινό μαζί μας. Πρέπει δηλαδή όλο αυτό να μην παίρνει φάση εμφυλίου. Πρέπει να το αποδεχτούμε και να κάνουμε έναν κοινό αγώνα. Σωστά. Και πιστεύω ότι μία νίκη αύριο θα σηματοδοτήσει μία καινούργια αρχή για την ομάδα και ελπίζω Λεωνίδα, να πάνε όλα καλά. Επειδή ζούμε σε μία μικρή πόλη που ο κόσμος αγαπάει την ομάδα υπερβολικά, πολλές φορές και εμείς από τη δική μας την πλευρά κάνουμε τα δικά μας τα λάθη. Εμείς εδώ που ασχολούμαστε με το ρεπορτάζ της ομάδος, θεωρώ όμως ότι δεν το κάνουμε λόγω ότι θέλουμε το κακό της ομάδος. Ίσως από την αγάπη μας, κάποιες φορές μας στενοχωρούν. Γυρίζουμε και λίγο, γινόμαστε και φίλαθλοι δηλαδή, γιατί είμαστε παράλληλα και οπαδοί της ομάδος. Δεν είμαστε στεγνοί δημοσιογράφοι στην οποία θα και πούμε να συμπληρώσω κιόλας, Γιώργο, ναι. Να συμπληρώσω κιόλας, Γιώργο, ότι είμαστε και γέννημα θερμοσιαστικά όλοι. Εντάξει, όλα τα παιδιά, εγώ βάζω όλους. Και λέω τώρα, μήπως θα έπρεπε ό,τι υπάρχει διαφορά είτε μεταξύ ανθρώπων είτε τίποτα άλλο να το ξεχνάμε και να ερχόμαστε στο γήπεδο, γιατί ο Πανεγιάλιος είναι πλέον η μοναδική μας διέξοδος, η μοναδική μας διασκέδαση στις Κυριακές μας, οπότε παίζουμε και να κοιτάξουμε όλη αυτή την ομάδα να την πάμε όσο δυνατόν ψηλότερα γίνεται όλοι μαζί. Και είναι και η περηφάνεια μας ο Πανεγιάλιος. Σωστά, έτσι, και το λέω και στο Λεωνίδα αυτό περισσότερο εγώ. Κακά τα ψέματα, παιδιά, ο Πανεγιάλιος είναι ιδέα, είναι η ιστορία της πόλης μας. Είναι το λάβαρο της πόλης μας. Είναι κάθε Κυριακή, Τετάρτη, ανάλογα πότε είναι το παιχνίδι δηλωτικό. Μας βλέπει όλη η Ελλάδα. Έχουμε προβολή από τον Πανγιάλιο. Θα πρέπει να κοιτάμε αυτούσια την έννοια αυτή. Και όχι
ποιος διοικεί, ποιος δεν διοικεί. Ξέρεις τι με στενοχωρεί, Λεωνίδα. Πρέπει όλοι να βάλουμε πλάτη, να έρθουμε στο γήπεδο και τη βοηθάμε την ομάδα, τον Πανγιάλη. Ξέρεις τι με στενοχωρεί. Για να υπάρχει αύριο, όταν εγώ θα έχω τα δικά μου τα παιδιά, να μπορώ να τους δείξω αυτό που έκανα εγώ παλιότερα. Όπως οι παλέμαγοι τώρα καμαρώνουν για μας. Όπως, δηλαδή, όλο αυτό το πράγμα δεν πρέπει να το αφήσουμε και να το αμαυρώνουμε με τα δικά μας, ας πούμε, προβλήματα. Λεωνίδα. Να τα ξεπερνάμε και να τα περνάμε για καλό της ομάδας. Λεωνίδα. Λέω τώρα, ξέρεις τι με παραξενεύει, αλλά και με στενοχωρεί συνάμα. Δηλαδή, παίξαμε τη Δευτέρα με την Καλλιθέα, έτσι. Ήταν τηλεοπτικό το παιχνίδι. Όλος ο κόσμος, ό,τι μαγαζί υπήρχε δυνατότητα να το δουν συνδρομητικά το παιχνίδι, ήταν γεμάτα τα καταστήματα και καλά καταργήσαν τα γεμάτα όλα τα καταστήματα, γιατί πρέπει να βοηθάμε και τους επαγγελματίες της πόλης. Δεν θα σταθώ εγώ το αν ήταν γεμάτα τα μαγαζά, θα είμαι οικονομικό. Βλέπω όμως ότι μου λέγαν όλοι ότι στα γκολ κάναν όλοι σαν μικρά παιδιά. Και λέω, γιατί αυτό το πράγμα, ρε γαμώτο, δεν το κάνει και στο γήπεδο όταν παίζει ομάδα μέσα στο Αίγιο. Δηλαδή, αν δεις τις αντιδράσεις του κόσμου όταν εσύ σκοράριζες με την Καλλιθέα, είτε με το πρώτο είτε με το δεύτερο τέρμα, όπου πεταγόντουσαν όλοι στα καταστήματα και ακουγόταν σε ολόκληρη την πόλη ένα γκολ. Λέω, γιατί αυτό να μην το κάνουμε και κάθε Κυριακή όταν παίζουμε στο γήπεδο μας. Το ξέρω, Γιώργο μου, το ξέρω, γιατί και εγώ, η μητέρα μου και ο πατέρας μου, το έχουμε ζήσει, δηλαδή, από πρώτο χέρι. Εντάξει, αυτό δεν θέλει ιδιαίτερη ανάλυση και δεν είναι του παρόντος. Σωστά. Αλλά εγώ θέλω να, από τη δική μου πλευρά και να μην ακρηγορούμε, να κάνω το δικό μου κάλεσμα στον κόσμο. Σωστά. Να έρθει στο γήπεδο, να μας στηρίξει, να το κάνει για μας, για τους ποδοσφαιριστές που βάλανε πίσω όλα τα άλλα και παίξανε για το καλό της ομάδας. Και θέλω να ευχαριστήσω και πάλι και όλες τις επιχειρήσεις του Αιγείου και όλον τον κόσμο αυτές τις μέρες που βοήθησε πραγματικά και στήριξε την προσπάθειά μας και αυτό που αντικρίσαμε εμείς τα παιδιά, οι ποδοσφαιριστές από τον κόσμο, αυτό το κύτταρο, το τόσο δυνατό που είδαμε στα μάτια τους, πιστεύω ότι χρειάζονται μια σπίθα και θα ξανανάψει. Αρχίζει ενωμένης, πιστεύω, από το παιχνίδι αύριο. Εύχομαι να πάνε όλα καλά και πιστεύω ότι θα βρει ομάδα το δρόμο της. Γιώργο, εγώ τι να πω. Ευχαριστώ πολύ εγώ. Τίποτα, Λεωνίδα, καλή επιτυχία. Και τον Λεωνίδα Σκαρτσίλα. Ευχαριστούμε, λέω. Πραγματικά φουσκώνουμε από περηφάνεια όταν ακούμε τα παιδιά να μιλάνε έτσι. Είναι πραγματικά ήρωες, έτσι, και εκτός και εντός αγωνιστικών χώρων. Και όπως σε κάθε μάχη, Γιώργο, έτσι, υπάρχει πάντα ένας στρατηγός. Ναι. Λοιπόν, δίπλα έχω τον στρατηγό της ομάδας, τον αναμορφωτή, τον Χρήστο Παρασκευόπουλο. Εγώ επειδή. Χρήστο, καλησπέρα. Καλημέρα. Χρήστο, καλημέρα και από μένα, ναι. Καλημέρα. Ναι. Εγώ θα πω κάτι, επειδή σε ξέρω από τότε που είσαι ποδοσφαιριστής στο Πανεγιάλιο. Δεν ξέρω αν μαζί μου συμφωνείς ή διαφωνείς, εγώ όμως θα πω κάτι. Αυτή η ομάδα που βλέπω τώρα έχει αποκλειστικά έναν και μοναδικό υπεύθυνο και φέρει σφραγίδα με το όνομα Χρήστος Παρασκευόπουλος. Το λέω και δεν νομίζω ότι και να μου πεις τώρα εγώ τα αφήνω στην κρίση του κόσμου. Να σου πω κάτι, πριν μιλήσω ο κόσμος, Γιώργο, εγώ επειδή καθόμουν εδώ στην άκρη και ξέρεις ότι πώς πρέπει να είμαστε εμείς. Είμαι διακριτικός όσον αφορά την ομάδα, αλλά πραγματικά θα το πω, θα προδώσω εντός εισαγωγικών. Αν δεις το κλίμα και την ιδιαίτερη αγάπη που υπάρχει από τους ποδοσφαιριστές προς τον κόσμο και από τον κόσμο προς τους ποδοσφαιριστές. Και αυτό γίνει μέσα στο γήπεδο. Ακριβώς, είναι απίστευτο αυτό το πράγμα. Πάμε στον Χρήστο. Πάμε, ερώτησε τον. Κάντε την πρώτη ερώτηση του Χρήστου. Όχι, να απαντήσω αυτό που μου είπε. Εντάξει, απαντάω, έγινε. Ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια, αλλά νομίζω σε όλη αυτή τη διαδικασία που έχει έρθει η ομάδα μέχρι τώρα και στην αγωνιστική παρουσία, μερίδιο ευθύνη έχουν τόσο κι εγώ, όσο συνεργάτη μου που έχει ο Δημήτρης ο Κόμπουλας και ο Παύλος Αγγελόπουλος που είναι στο τεχνικό team. Σωστά. Ώστε και οι προκάτοχοι από εμένα. Ο κύριος Νταναβάρας και ο κύριος Μαραντάς. Όλοι αυτοί έχουν δώσει ένα λιταράκι και έχουν προσθέσει στον τοίχο αυτό που λέγεται Πανεγιάλη για την τελευταία χρονιά να χτίσουμε αυτό τον τοίχο και να είναι η ομάδα έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή. Ωραία. Είμαστε έτοιμοι καταρχάς για το επόμενο παιχνίδι με την Πανάχα εκεί. Από αγωνιστικής πλευράς είμαστε πανέτοιμοι, ναι. Αλλά ήταν λίγες ημέρες για την προετοιμασία γιατί παίξαμε Δευτέρα, Τρίτη είχαμε αποθεραπεία. τα παιδιά είναι πάρα πολύ καλά και νομίζω σιγά σιγά. Από το παιχνίδι με την Καλλιθέα δείχνουν ότι ξαναβρίσκουμε σιγά σιγά το ρυθμό μας και νομίζω ότι θα είμαστε πάρα πολύ καλοί στο αυριανό παιχνίδι. Μάλιστα. Αυτό που θέλω να ζητήσω εγώ από τη μεριά μου και το βήμα που μου δίνετε σήμερα είναι να έχει ο κόσμος υπομονή για αύριο. Είναι ένα ιδιαίτερο παιχνίδι, δεν είναι εύκολο παιχνίδι γιατί και η Παναχαϊκή είναι όπως είναι και για εμάς ιδιαίτερο, είναι και για την Παναχαϊκή. Φανταστείτε τώρα μια μεγάλη πόλη όπως είναι η Πάτρα. Παίζει σε μια πιο μικρή πόλη που είναι το Αίγιο. Νομίζω από ό,τι θυμάμαι γύρω στους 40.000 κατοίκους έχουμε. Θεωρώ ότι και η Παναθαϊκή το ίδιο θέλει με εμάς να κερδίσει το παιχνίδι αύριο. Επομένως θα είναι παθιασμένη, θα είναι πάρα πολύ δυνατή.
έστω με αυτό το φτωχό ρόστερ και το ελλιπές ρόστερ που έχει Παναθηναϊκή, αυτοί που θα παίξουν θα τα δώσουν όλα έτσι ώστε να πάρουν την νίκη. Επομένως, εγώ ζητάω από τον κόσμο να έχει υπομονή, να στηρίξει τα παιδιά από το 1 ως το 90 και να μας δώσει έναυσμα και περισσότερο φτερά στα πόδια έτσι ώστε να κερδίσουμε το παιχνίδι ασχέτως σε ποιο λεπτό θα μπει το γκολ. Αυτό ζητάω από τον κόσμο. Εμείς το χρέο μας και την υποχρέωσή μας την ξέρουμε ποια είναι, ότι πρέπει να κερδίσουμε το παιχνίδι. Coach, τι περισσότερο βλέπουμε, τα παιδιά είναι συνειδητοποιημένα. Ξέρουν τι σημαίνει το Παναγιάλιος Παναχαϊκή, είναι σε καλή κατάσταση. Τι παραπάνω μπορεί να κάνει ένας προπονητής στα αποδυτήρια λίγο πριν τον αγώνα, πριν εισέλθουν οι δύο ομάδες, για να τους ανεβάσει την ψυχολογία, να τους τονώσει το ηθικό για το αυριανό ντέρμπι. Κοιτάξτε, η όλη διαδικασία από την Τρίτη, από την Τετάρτη που έχουμε μπει σε υπομαδικές τακτικές, ομαδικές τακτικές απέναντι στον αντίπαλο, έχουμε μιλήσει με τα παιδιά, έχουμε αναλύσει τον κάθε παίκτη ξεχωριστά της Παναχαϊκής, το σύστημα που παίζει, το σχηματισμό που έχει στον αγωνιστικό χώρο, τον τρόπο λειτουργίας μέσα της ομάδας και ξέρουμε πώς θα ανταποκριθούμε απέναντι στην Παναχαϊκή. Τώρα για το ψυχολογικό κομμάτι, ήδη από σήμερα έχει μπει διαδικασία να τονώσουμε το ψυχολογικό κομμάτι των παιδιών, δίνοντας κάποια βιντεάκια με ιστορικά γκολ της ομάδας, με δικά τους γκολ, με δικές τους φάσεις εκτός έδρας παιχνίδια που έχουμε καλή αγωνιστική συμπεριφορά, έτσι ώστε τα παιδιά να τονωθούν ψυχολογικά, έτσι ώστε να αντιμετωπίσουν αύριο την Παναχαϊκή και να έχουν το καλύτερο αποτέλεσμα. Περιμένεις αύριο την ομάδα της Πάτρας να παίζει κλειστά, ουσιαστικά να πηγαίνει για τον βαθμό, όπως έχουμε δει τουλάχιστον τα τελευταία παιχνίδια? Ναι, νομίζω ότι αυτό θα είναι το παιχνίδι. Θα είναι μια πολυπρόσωπη άμυνα από τη μεριά της Παναχαϊκής απέναντι σε εμάς, να μας κλείσει τους διαδρόμους, να έχει πάρα πολύ κοντά τις γραμμές της, έτσι ώστε να μας δυσκολέψει στο κάθετο και στο γρήγορο passing game που έχουμε. Μάλιστα. Γιώργο, θέλει να ρωτήσει κάτι άλλο? Όχι, απλώς θέλω να μου πει, επειδή ήταν την Πέμπτη στην ΑΦΠΑΚΤΟ και είδε το μάτς της Παναχαϊκής με τα Χανιά, αν έχει διαπιστώσει ότι υπάρχουν κάποια κρυφά χαρτιά στην Παναχαϊκή, κάποια σημεία στα οποία θα πρέπει να προσέξει πάρα πολύ ο Παναγιάλιος όσον αφορά τη μη επίτευξη τέρματος από πλευράς των φιλοξενωμένων. Κοιτάξτε, το ρόστερ της Παναχαϊκής είναι φτωχό. Ναι. Είναι λοιπές. Είναι 13-14 παίχτες. Νομίζω ότι έχουν προστάθονται και δύο απουσίες από ό,τι αντιλαμβάνομαι και ακούω από το ρεπορτάζ της Παναχαϊκής, τραυματιών, τον Τρίγκα και τον Παπα-Νικολάου. Επομένως, μικραίνει ακόμα περισσότερο. Όμως, αυτοί οι παίχτες που είναι, είναι καλοί παίχτες. Είναι ο Ασίγμπα, ένας παίχτης που ανήκει στον Ολυμπιακό, όπως γνωρίζετε. Είναι ο Λαμπρόπουλος, ο Ιωσήφ, που είναι αριστερό μπακ. Είναι ο Μουκίδης, είναι ο Πινδώνης, είναι ο Χαρτσιάς, είναι ο Χούσα. Είναι παίχτες οι οποίοι σε οποιαδήποτε ομάδα football league θα μπορούσαν να καθίσουν να είναι στο ρόστερ της ομάδας. Βέβαια, βέβαια. Ναι. Ίσως να ήταν και το δεκαδάτη. Ίσως να ήταν και το δεκαδάτη ακόμα. Ναι. Ο Πινδώνης είναι πάρα πολύ καλός παίκτης. Ο Τρίγκας που είναι δραματίας είναι πάρα πολύ καλός παίκτης. Γιώργο, είναι καλή παίκτης. Ο Στρέζος, τον Φύλακας είναι πάρα πολύ καλός. Επομένως, μην υποτιμάμε. Και οι φύλαθοι μην υποτιμάμε. Τα παιδιά γνωρίζουν ότι δεν μπορεί να υποτιμήσουν την Παναχαϊκή. Οι φύλαθοι μην υποτιμούν την Παναχαϊκή και να έχουν την ανάλογη συμπεριφορά στο γήπεδο. Ωραία. Λοιπόν. Έχουμε κάτι άλλο να προσθέσουμε, Δημήτρη? Όχι, δεν έχω κάτι άλλο να προσθέσω. Νομίζω ότι και ο coach μας κάλυψε απόλυτα. Να του ευχηθούμε καλή επιτυχία από τη μεριά μας για το αυριανό παιχνίδι και για άλλη μια κρίση. Για να μας βγάλει περίπατο. Και από μένα το ίδιο, Χρήστο. Να είστε καλά. Αρκεί να έρθει ο κόσμος, εμείς ζητάμε τον κόσμο. Θέλουμε τον κόσμο να έρθει στο γήπεδο. Θέλουμε να μας υποστηρίξει ο κόσμος. Είναι καλό για τον ποδοσφαιριστή να παίζει με τους οπαδούς του και με τους φιλάθλους του δίπλα. Συμφωνώ απόλυτα. Είναι καλό για μας, θέλουμε τον κόσμο δίπλα μας και θέλουμε να τον ευχαριστήσουμε. Συμφωνώ απόλυτα. Μόνο κάτι τελευταίο, Γιώργο, εσύ που μίλησες με συνάδελφα από την Πάτρα, άμα ξέρεις, μια και ακούει και ο κόσμος για προβλήματα, όπως είπε και ο προπονητής εδώ και ο Χρυσόπουλος. Το ίδιο ρεπορτάζ υπάρχει. Το ίδιο ρεπορτάζ, οπότε να ισχύουν. Ισχύουν. Ωραία, να το ξέρει και ο κόσμος, να το ακούσει. Οπότε λες, η κατασκοπία κάνει καλή δουλειά. Λοιπόν, δεν το πολύ βασίζομαι εγώ, γιατί ξέρεις, αυτά είναι και κόλπα κάποιων προπονητών, ώστε να πούνε ότι δεν παίζουν και την επόμενη μέρα το μεσημέρι να του δει τη σύνθεση. Εγώ πάντως κατέθεσα πριν την άποψή μου, την καταθέτω και τώρα, πιστεύω ότι αν ο Παναγιάλιος είναι αυτός που πρέπει να είναι με την αγωνιστική συμπεριφορά που έχει στα τελευταία παιχνίδια, δεν θα έχει πρόβλημα. Εντάξει, έγινε λοιπόν. Να σας ευχαριστώ σας για όλους σας για την προσοχή σας. Έγινε.